Ο αγαπημένος ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης παραχώρησε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη στην κάμερα του Πάμε The Night το πρωί της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στο σοκ που έπαθε μόλις έμαθε ότι σκότωσαν τον Νίκο Σεργιανόπουλο, στη φιλία που τους ένωνε αλλά και τον εθισμό του στο αλκοόλ. Ο ηθοποιός πρόσφατα, μάλιστα, είχε βρεθεί στον Ελένη Μενεγάκη, με την οποία είχε έναν εξαιρετικά απολαυστικό διάλογο. Οι αποκαλύψεις του Θοδωρή Αθερίδη για τον Νίκο Σεργιανόπουλο και τον αλκοολισμό. Όλοι μου οι φίλοι έπαιρναν ναρκωτικά αλλά εμένα με φύλαξε ο φόβος. Δεν έπαιρνα ούτε καν τα αντιβιωτικά που μπορεί να μου έγραφε ο γιατρός. Το αλκοόλ ήταν κοινωνικά αποδεκτό. Όταν αυτό με έναν ωραίο τρόπο σε χαλαρώνει, είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να την πατήσεις. Είχα κρίσεις πανικού και με το αλκοόλ χαλάρωνα. Έκανα αγχώληση. Δεν θα είχα γίνει αλκοολικός αν η αγχώδης ψυχονεύρωση που έχω εμφανιζόταν παροδικά, αλλά με έλουζε και για να φύγει έπινα, είπε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Αθερίδης. Ενώ για τον Νίκο Σεργιανόπουλο ανέφερε, με ξύπνησε η σύζυγος μου τότε και μου είπε σφάξανε τον Νίκο. Ήταν μεγάλο σοκ. Με τον Νίκο γνωριστήκαμε το 1989 σε θείασο και από το 1991 γίναμε κολλητοί μέχρι που αποτραβήχτηκα εγώ το 2000 για να μην ξαναπέσω στο αλκοόλ, αντί να βγάλω αυτόν από εκεί. Ο Νίκος έπινε πάρα πολύ. Τα είχε κάνει λίγο κουλουβάχατα. Δεν γνωρίζω κάποιον που να τον έχει αντιπαθεί. Και πρόσθεσε, όλες οι γυναίκες ήταν ερωτευμένες μαζί του, ενώ σου έδινε διαρκώς την αίσθηση ότι πρέπει να τον προστατεύσεις γιατί θα σπάσει. Μιλάγαμε στο τηλέφωνο, αλλά δεν βρισκόμασταν από κοντά. Τον απέφευγα για να μην ξανακυλήσω εγώ στο αλκοόλ και του το είχα πει κιόλας. Δεν τον πείραζε αυτό, ούτε είχα ενοχικό σύνδρομο. Η ψυχή του ήταν ζεστό ψωμί. Δεν είχε έλλειψη αυτοεκτίμησης. Ήταν ένας τρόπος να διαβάζει την πραγματικότητα με γκολ από τα αποδυτήρια και ότι το ματς δεν γυρίζει. Ο Νίκος θα μπορούσε να είναι ένας Καριωτάκης και αυτό εννοώ όταν μιλάω για την ήττα.